Είναι Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 και η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Το ράδιο σχάτιστα στις επάλξεις στα πλαίσια του προεκλογικού αγώνα και της προβολής των υποψηφίων. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο στούντιο του ράδιο σχάτιστα. Καλεσμένος μας Θωμάς Παπαγούσιας, υποψήφιος με τον Μιχάλη Καραμπατζιά και τη Λαϊκή Συσπήρωση, Δημοτικό Διαμέρισμα Νεάπολης. Θωμά, καλώς ήρθες. Καλησπέρα κύριε Πυσνικά, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλά κάνεις και με λες πυσνικά, μ' αρέσει. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Λοιπόν, Δημοτικό Διαμέρισμα Νεάπολης. Θύμισε μου, ήσουν ξανά υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος. Ήμουνα την προηγούμενη φορά υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον Δημήτρη Τοκοσμίδη και το Συνδυασμό Ενεργοί Πολίτες. Μάλιστα. Άρα είναι η δεύτερη απόπειρα. Δεύτερη Και φορά η στη τυχερή. τοπική αυτοδιοίκηση. Και η τυχερή. Θέλω να πιστεύω πως θα είναι τυχερή και θα εκλεγούμε και ο συνδυασμός και εγώ προσωπικά για να δώσουμε κάτι διαφορετικό στο Δήμο μας, στον τόπο μας. Σε κάποια στιγμή έβγαλες ένα δελτίο τύπου με το γνωστό θέμα. Μου άρεσε που λες: Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά. Αυτός είναι ο θησαυρός μας, η οικογένεια και τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια, τα παιδιά μας που θα μεγαλώσουν εδώ που μεγαλώσαμε κι εμείς, στο βόλιο που αγαπάμε. Σε ένα βόλιο που ερημώνει και μείωση πληθυσμού, ξεκινάω κάπως έτσι να κάνουμε συζήτηση. Δυστυχώς είναι όπως τα λέτε και όπως το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Βλέπουμε ένα βόλιο χρόνο με το χρόνο να ερημώνει. Οι μεγαλύτερες ηλικία φεύγουν από τη ζωή. Νέοι φεύγουν επίσης για τις σπουδές τους, δεν γυρνάνε πίσω, δουλειές δεν υπάρχουν, οι υποδομές και αυτές δεν υπάρχουν ώστε να προσελκύσουν νέο κόσμο, οπότε ερημώνουμε, μειώνει το βόλιο. Το βόλιο όταν έγινε ενιαίος δήμος είχε γύρω στους 30.000 κόσμο και τώρα έχουμε φτάσει στα μισά περίπου. Άλλη ζωή, άλλα τα προηγούμενα χρόνια, ήρθε ο COVID, αλλάξανε πολλά και η ψυχολογία και η διάθεση και η όρεξη. Ερχόμασταν Νεάπολη και βλέπαμε την ψυχολογία που είχε ο κόσμος. Αυτό δεν υπάρχει, έτσι. Δυστυχώς ακόμη και στις μεγάλες κοινότητες του Δήμου και Νεάπολη και Γαλατινή βλέπουμε μία ερήμωση πλέον. Λοιπόν, Θωμά, πήρες κάποια μηνύματα από την οικογένεια, από τους φίλους, συγγενείς και λες εγώ είμαι υποψήφιος, κατεβαίνω με τον Μιχάλη τον Καραμπατζιά. Αντίδραση, σχόλια ή Θωμά προχώρα, είμαστε μαζί σου. Από την πρώτη μέρα που αποφάσισα να Σίγουρα ενταχθώ κάποιοι θα ευνηδιάστηκαν, ίσως. στο πλάι του Μιχάλη, του κύριου Καραμπατζιά, αν και όντως όπως λέτε κύριε Πυσνικά, ευνηδιάστηκε πολλοί κόσμος με αυτή μου την απόφαση, πήρα πάρα πολύ θετικά μηνύματα. Ο κόσμος με έπαιρνε τηλέφωνο να μου δείξει τη στήριξή του. Στην αρχή σοκαρίστηκα κι εγώ με την αγάπη του κόσμου για το εγχείρημά μου αυτό, να κατεβώ με τη Λαϊκή Συσπήρωση και τον Μιχάλη Καραμπατζιά. Αυτό σημαίνει ότι είσαι συνεργαζόμενος με τον Μιχάλη Καραμπατζιά που έχει την όποια ταυτότητα, την κομματική και την πολιτική και δεν το κρύβει και το λέμε, γιατί λες θέλω να παλέψω από τη δική σου μεριά και το δικό μου χώρο, Νεάπολη, Άνω Βόηο, να βάλω ένα λιθαράκι. Έτσι ακριβώς συνεργαζόμαστε με τον Μιχάλη Καραμπατζιά. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα ατόμων από διάφορες περιοχές του Δήμου μας. Έχουμε ο καθένας τα πιστεύω του και όλοι μαζί έχουμε δημιουργήσει την ομάδα που θα πετύχει κάτι διαφορετικό για το Δήμο μας. Ξέροντας, γνωρίζοντας, ακούγοντας τον Μιχάλη, αλλά γνωρίζοντας τον καλύτερα με την επικοινωνία, στο τέτ α τέτ, πώς θα τον χαρακτήριζες τον Μιχάλη? Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Σε προσωπικό επίπεδο δεν είχα ποτέ την επαφή με τον Μιχάλη πριν Ό,τι έβλεπες και άκουγες. ό,τι έβλεπα και άκουγα και μέσα από τα δημοτικά συμβούλια. Απλά είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.
Μας έχει αγκαλιάσει όλους. Καθημερινά συζητάμε τα προβλήματα, βάζουμε στόχους, έχουμε θέσει τα οράματά μας. Γενικά η συνεργασία μας είναι άριστη. Έχετε πολυφωνία και συνεργασία, Αυτό είναι το το ατόμ. σημαντικό. Η πολυφωνία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, ώστε γιατί ο καθένας μας, βλέποντας διαφορετικά τα πράγματα, δημιουργείται έτσι μια Χημεία, σωστά. πολυσυλλεκτικότητα. Ο Νάσης λέει για να πετύχει, είχε πόσους είχε, να του λένε για ποιο λόγο δεν πρέπει να αγοράσει το καράβι, και αυτός έπρεπε να βρει, ας πούμε, στους 5 αρνητικούς λόγους, να βρει 7 λόγους για να αγοράσει το καράβι και να προχωρήσει. Κάπως έτσι πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να κινηθούμε. Άνω Βόλιο, θέματα και θέματα, να ρωτήσω, τι να ρωτήσω τώρα, είπαμε μείωση, ερήμωση, νεολαία, αλλά και γυρασμένος πληθυσμός, άρα θέμα υγείας. Όλοι οι παππούδες, η γιαγιά, με το σακουλάκι και τα φάρμακα. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί ο τομέας της υγείας. Όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, αλλά θεωρώ ότι και μέσω του Δήμου μπορούμε να πιέσουμε ώστε να διεκδικήσουμε πράγματα. Έχουμε δύο κέντρα υγείας στο Δήμο μας, στο Τσοτήλι και στη Σιάτιστα. Και τα δύο πρέπει να ζητήσουμε επιπλέον προσωπικό, είναι απαραίτητο, καθώς επίσης και να τα στελεχώσουμε και με... Ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό. και νοσηλευτικό και ιατρικό. Πολύ καλά βλέπουμε όλοι ότι δεν υπάρχει ούτε κάποια όργανα, ιατρικά όργανα που θα ήταν απαραίτητα για ένα κέντρο υγείας. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν πρόεδρος εδώ στη Σιάτιστα ένας δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Δημήτρης, που έφυγε από τη ζωή. Τον βρήκα και του λέω: Πρόεδρε, δεν έχουν πετρέλαιο. Πρόεδρε, κοίταξε εδώ, θέλουν βάψιμο. Και ξαφνικά ο πρόεδρος του τοπικού κίνησε τα νήματα, εθελοντές, απλοί πολίτες και δωρητές. Κάποιος έβαψε, κάποιος έδωσε κάποια χρήματα και εγγυήθηκε στο βενζινάδικο. Πριν από λίγα χρόνια όλα αυτά. Στην Ελλάδα του 2020, τώρα είμαστε στο 2023. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε κεραίες και ραντάρ ανοιχτά, γιατί και ο γιατρός τι να κάνει, και ο νοσηλευτής τι να κάνει. Πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, αλλά και η τοπική κοινωνία και ο κάθε δήμαρχος πρέπει να ρωτάει. Έτσι Θέλετε ακριβώς. κάτι? Εγώ ξέρω, ας πούμε, ότι πίσω εκεί από τον Άγιο Μινά, που είναι το κέντρο υγείας, ήθελε μια ασφαλτόστρωση και δεν κάνανε, γιατί πήγαινε το φορείο και ήταν σαν να ήταν σε γκαλντερί. Για μας κυριεπιστικά θα Απλά είναι πράγματα. πρώτα ο άνθρωπος. Θα ρωτάμε τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πολίτη, καθημερινή επαφή, ώστε να λέει την άποψή Να του ακούσεις, να τον να... ακούσεις. και να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα. Ασθενοφόρο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο υγείας Τσοτιλίου. Δεν έχει οδηγό. Δεν έχει οδηγό. Δηλαδή δεν καλύπτει μια φάρδια. Όχι. Α, Αν οποιοδήποτε ασθενής ΕΚΑΒ δηλαδή. χρειαστεί ασθενοφόρο, Περιμένουν το έρχεται, ΕΚΑΒ. περιμένουν το ΕΚΑΒ. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να κάνει και μία ώρα. Ασχολείσαι με τον πρωτογενή τομέα. Εγώ ασχολούμαι με την παροχή υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών. Έχω λογιστικό Το οικογενειακό γραφείο στην περιβάλλον Νεάπολη. ασχολείται. Η οικογένειά μου, Λογιστικό γραφείο, έτσι. λογιστικό γραφείο, Δεν το ήξερα. οικονομικό. Η οικογένειά μου βέβαια ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από Άρα ξέρεις, προηγούμενες γνωρίζεις. γενιές, και εγώ από μικρός έχω ασχοληθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχω οργώσει τα χωράφια του πατέρα μου, του παππού μου. Ξέρω Έχεις ακριβώς. δουλέψει, έχεις ιδρώσει, ξέρεις Έχω ακριβώς. δουλέψει μέσα στα ζώα που, στη μονάδα ζώων που έχει ο πατέρας Και μου. αυτό σε κάνει άνθρωπο, λένε μεγάλοι. Σίγουρα η επαφή με τα ζώα και με το περιβάλλον θεωρώ ότι σε βελτιώνει ως άνθρωπο. Συζητάμε στο στούντιο του Ράδιο Σιάτιστα με τον λογιστή, τώρα το μάθα, Θωμά Παπαγούσια, υποψήφιο με τον Μιχάλη Καραμπατζιά. Τι θες να σχολιάσεις από αυτά που βλέπεις, ακούς και συμβαίνουν γύρω μας? Άμα σε τρώει η γλώσσα σου, άστη. Μη την ξύνεις και πεις κάτι που θα το μετανιώσεις εσύ.
Πες αυτό που θες. Όχι, εγώ το μόνο που θέλω είναι ότι να πω στον κόσμο ότι να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό για το Δήμο, να δώσει μια ευκαιρία στους νέους ανθρώπους και στον Μιχάλη Καραμπατζιά να δείξουν αυτό που μπορούν να προσφέρουν στο Βόλιο. Σίγουρα θα είναι κάτι διαφορετικό και θα κάνει τον κόσμο να το αγαπήσει και να είναι κοντά μας. Θυμίζουμε πόσοι είναι υποψήφοι στη Νεάπολη, άνδρες, γυναίκες. Δεν θυμάμαι τώρα, μην κάνω λάθος, εσύ θα μου πεις. Στη Νεάπολη είναι 10 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι στην ενότητα Νεάπολης. Άνδρες, γυναίκες. Είναι 8 άντρες και 2 γυναίκες. Μάλιστα. Οι ψήφοι, θυμίζουμε, είναι τέσσερις. Οι ψήφοι είναι Δεν 4, υπάρχει ο δεν υπάρχει εξωτερικός εξωτερικός σταυρός. σταυρός. Είμαστε όλοι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σε κάθε περιοχή βέβαια, σε κάθε τοπική κοινότητα υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με βάση Το νόμο το νόμο για την κοινότητα. και έρχεται ο καλός πελάτης, έρχεται ο φίλος και σου λέει «Θωμά, θα σου δώσω μονόσταυρο». Δεν ξέρω αν πρέπει να το σχολιάσεις, να το δεχτείς και να πεις ή να σιωπάσεις γιατί σε συμφέρει κάποιοι πονηροί ή να πεις «Υπάρχουν και άλλοι ικανοί και άξιοι». Εγώ ως Θωμάς πάντα προσπαθώ να Προτρέπεις. παρουσιάσω και τους υπόλοιπους Συνυποψήφιους. συνυποψηφίους μου και να επιλέξει ο κόσμος ποιον ακόμη θέλει να ψηφίσει. Ο κόσμος, τι σου ζήτησε, κάποιο προεκλογικό έτσι που θα μπορούσε να τον βοηθήσεις, πέρα από το επάγγελμά σου. Θωμά, κοίταξε, εγώ θα σε ψηφίσω αν εκλεγείς, θέλουμε αυτό το δρόμο, θέλουμε αυτό το απλό, που μπορεί να είναι τόσο απλό. Κάτι Σίγουρα. που σου έκανε εντύπωση, γιατί παλιά θυμάμαι μας είχε πει η Άννα Διαμαντοπούλου ότι πήγε στον Πεντάλαφο και πήγε ο παππούς και λέει «Άννα μου, θέλουμε, λέει, μας βάλτε ένα μεταδότη να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Δεν βλέπουμε». Τόσο απλό ήταν κάποια χρόνια πριν. Δεν ξέρω σήμερα. Η φίλη μου και ο στενός μου κύκλος μου ζητάει να μείνω αυτός που είμαι, να συνεχίσω να αγωνίζομαι, Και όχι να κάτι συγκεκριμένο και κάτι, ναι. Δεν θέλουν κάτι συγκεκριμένο από μένα, γιατί πιστεύουν σε μένα και ξέρουν ότι θα τους ακούω και μετεκλογικά και τότε θα μου ζητάνε πράγματα για την καθημερινότητά τους και θα είμαι πάντα δίπλα τους, θα δίνω αγώνες γι' αυτό. Βέβαια κάποιοι πολλοί φίλοι, Σε πειράζουν. μου λένε ότι δεν θα σε ψηφίσουμε για να μην σε κάνουμε κακό, να μην μπλέξεις εκεί. Με τα κοινά και χάσει από τη δουλειά και από την οικογένεια Έτσι και τα λοιπά. ακριβώς. Είναι αλήθεια αυτό ότι θέλει χρόνο, θέλει κόπο, θέλει διάθεση προσφορά. Πώς θα βοηθήσει. Σίγουρα θέλει πολύ χρόνο, πολύ κόπο και Άρα, αν εκλεγείς δημοτικό σύμβουλο και γίνει παράδειγμα αντιδήμαρχο, θα πάρει και άλλα 2 άτομα στο λογιστικό γραφείο. Παράδειγμα λέω. οπότε θα μειώσουμε και την ανεργία στην περιοχή μας. Παράδειγμα. Και τάξε εκεί στη Νεάπολη και όχι μόνο ότι αν εκλεγεί ο Μιχάλης Καραμπατζιάς και εσύ ότι μπορεί να ξαναγίνει και η ομάδα ποδοσφαίρου ή κάτι άλλο. Σίγουρα ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που το αγαπάω. Και θα ήθελα κυρίως στη Νεάπολη οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν μείνει λίγο πίσω. Δεν έχει γίνει συντήρηση τα τελευταία χρόνια. Έχετε όμως χαλή γήπεδο. Το Χαλή γήπεδό μας γήπεδο. είναι πολύ ωραίο. Μέχρι εκεί όμως. Το συντηρούν εθελοντές κυρίως και άνθρωποι που αγαπάνε την ομάδα. Λοιπόν, θες να κάνεις ένα κάλεσμα ή να κάνεις κάποιο σχόλιο. Από ό,τι είδες και άκουσες τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά debate ή κάτι που είπε ο Μιχάλης και σου έκανε εντύπωση και το καταθέτεις ή κάτι που είπε ο εκ νέου απερχόμενος, όπως λέτε εσείς, Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής. Θέλω να σχολιάσω κυρίως το πρόγραμμά μας, όλα αυτά που είπε ο Μιχάλης. Είναι ένα σημαντικό μέρος του προγράμματός μας, βασίζεται στην αστική συγκοινωνία που είπε. Αστική. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τα χωριά μας, για όλο το Βόλιο, να το ενώσουμε. Γιατί σε όλα τα χωριά υπάρχουν κάτοικοι μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να μετακινηθούν με το όχημά τους. Οπότε δημιουργώντας μια αστική συγκοινωνία θα τους φέρουμε όλους πιο κοντά είτε στις υπηρεσίες είτε ακόμη και στη διασκέδαση και στη γνωριμία μας, να γνωριστούμε όλοι καλύτερα. Να γνωριστούμε καλύτερα. Ένα Βόλιο από τον Πεντάλοφο μέχρι το Παλιόκαστρο, από το Παλιόκαστρο Δαφνερό μέχρι Πεντάλοφο.
Σίγουρα σε κάποιες, επίσης ήθελα να τονίσω ότι γυρνώντας αυτές τις μέρες, σε κάποιες περιοχές μας έχουν ζητήσει κάποια, θεωρώ εγώ, μεγάλα έργα που θα διευκολύνουν τους κατοίκους των επιμέρους περιοχών αυτών. Όπως ας πούμε στη Γαλατινή, μας έχουν ζητήσει την ασφαλτόστρωση του δρόμου Γαλατινής Σκήτης, που θα φέρει Είναι ένα πιο μεγάλο κοντά την έργο αυτό. Κοζάνη στους κατοίκους της Γαλατινής. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο έργο και θα Και έχει και βοηθήσει μεγάλο κόστος, σίγουρα, την ναι. περιοχή της Γαλατινής. Λοιπόν, Θωμά, ένα κάλεσμα για τη Μιχάλη Καραμπατζιά και Λαϊκή Συσπήρωση και Θωμά Παπαγούσια. Πες 2 λεπτά, πες αρκετά. Θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο να ψηφίσει τον Μιχάλη τον Καραμπατζιά, γιατί είναι ένας άνθρωπος που όλοι τον ξέρουμε εδώ και χρόνια μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει δώσει τους αγώνες του και αξίζει να δώσει νέους αγώνες ως Δήμαρχος Βοίου. Ως Θωμάς Παπαγούσιας, καλώ τον κόσμο να με ψηφίσετε αρχικά για τους αγώνες που έχω δώσει εδώ και 10 χρόνια μέσω ομάδων, Μέσω φορέων. μέσω φορέων, μέσω κοινωνικής δράσης που έχω κάνει, ακόμη και στο γραφείο, προσπαθώ πάντα να βάλω το ανθρώπινο μπροστά και να κάνω ό,τι καλύτερο για τον συμπολίτη μου. Θωμά, λογιστή μου, χάρηκα που τα είπαμε στον αέρα του Ράδιο Ιωσιάτιστα. Ο Θωμάς δεν είναι πυροβόλο όπως μιλάει ο Καραμπατζάς ή εμείς στο μικρόφωνο. Καλύτερα να είναι Ο Θωμάς είναι των έργων και ήρεμος. όχι των λόγων. Και είναι ήρεμη δύναμη. Ήρεμη δύναμη. Το λακωνίζει στην φιλοσοφία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι Καλή καλά, κύριε επιτυχία. Μυστικά. Ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω να τα λέμε συχνά. Τώρα που κάναμε την αρχή, θα έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστώ.